συνελήφθη στις 6 Νοεμβρίου το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ερών, μία αλλοδαπή γυναίκα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Ειδικότερα μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε η προαναφερόμενη γυναίκα και σε έρευνα που έγινε στην οικία της, πέτει συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Ρόξη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ερών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. 7 συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 2.358,6 γραμμαρίων. 2 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 7,11 γραμμαρίων. 3 πλαστικά κοιτία με πάστα κάναβη σε υγρή μορφή συνολικού βάρους 48,99 γραμμαρίων. 7 συσκευασίες με κατεργασμένη κάναβη συνολικού βάρους 27,17 γραμμαρίων. 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 117,21 γραμμαρίων. 306,5 ναρκωτικά δισκία για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. 1 πιστόλι γεμιστήρας και 5 φυσίγγια των 9 χιλιοστών. 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. 1 καταμετρητής χρημάτων και το χρηματικό ποσό των 2.250 ευρώ. Στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον συνελήφθη και ένας αλλοδαπός άντρας που όπως προέκυψε λίγο νωρίτερα είχε προμηθευτεί από τη συλληφθήσα μία συσκευή με ηρωίνη βάρους 2,5 γραμμαρίων η οποία βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.